Πάμε τώρα να δούμε τι καταγγέλει μία γυναίκα η οποία λέει ότι είναι η χαρτορίχτρα της Ρούλας. Της μάνας των παιδιών. Και λέει η ίδια ότι η Ρούλα ισχυριζόταν ότι η τσίγα το κάνει μάγια και γι' αυτό έκανε τα παιδιά της. Ναι, λέει, είπε η χαρτορίχτρα ότι θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε την ίδια να τα λέει. Γιατί υπάρχει και απάντηση πριν από λίγο της Ρούλας στα όσα ισχυρίζεται και λέει η χαρτορίχτρα. Φορές την είδα, ισχυριζόταν από τα μικρά της. Εγώ δεν συμφωνούσα με αυτά που ισχυριζόταν. Της έλεγα ότι είναι αδύο τα πράγματα, πάση περιπτώσει. Τι ισχυριζόταν δηλαδή? Ότι είναι μαγεία, ότι της κάνουν μαγεία και τα λοιπά. Της λέω δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ λέω πρόσεξε, γιατί θα έχεις κι άλλο θάνατο. Η Ρούλα δεν το δεχόταν αυτό. Η Ρούλα δεχόταν ότι είχε μαγεία και έτσι έχανε τα παιδιά της. Πίστευε ότι είχε μαγεία από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο? Γενικό της, ναι, πρόσωπο. Η σχέση της με τον άντρα της πώς ήταν εκεί? Μπορείς με τον Μάνο και το πρόβλημα της ήταν ο Μάνος, βασικά. Πώς δεν το ξαναλέω, ο Μάνος. Είχαν χωρίσει, δεν μου ανέφερε για εξωγήκες σχέσεις, απλά ότι είχαν χωρίσει. Και ότι χώρισαν από μαγεία. Εσείς τι τη συμβουλεύσατε? Εγώ της είπα, είναι καλό που να φύγει η συμπεριφορά της λίγο, γιατί δεν της είχε λίγο περίεργη απέναντι στο Μάνο και να το κοιτάξει λίγο καλύτερα. Αυτά λοιπόν λέει χαρτορίχτρα, η οποία λέει ότι πήγαινε εκεί η Ρούλα. Ναι. Η Ρούλα από τη δική της πλευρά σήμερα έδωσε απάντηση και τι λέει? Λέει ότι δεν είχε ποτέ της πάει σε χαρτορίχτρα, ούτε γνώρισε τη συγκεκριμένη. Και ότι είναι ψέματα. Είναι ψέματα όλα. Η ίδια η Ρούλα διαψεύδει ότι πήγαινε σε χαρτορίχτρα. Και ότι αυτά που λέει η συγκεκριμένη χαρτορίχτρα είναι ψέματα.